Μετά από απίστευτες καθυστερήσεις, εμπόδια και αρκετές διαμαρτυρίες δημοτών και επιχειρηματιών για το φωνικό σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, το έργο της κατασκευής ραμπών σε Αχλάδα και Αγία Πελαγία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Την ερχόμενη Παρασκευή υπογράφεται η σύμβαση από τον εργολάβο στο αρμόδιο Υπουργείο, όπου το παρόν θα δώσει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, η Πρόεδρος της ΜΑΕΔΗ, Μεύη Αποστολάκη και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Στόχος της κυβέρνησης είναι όλα τα μεγάλα έργα μέχρι τέλος του χρόνου είτε να έχουν τελειώσει στην Κρήτη ή να αρχίσουν να υλοποιούνται. Ο δρόμος της Μεσαράς παραδίνεται σε πλήρη λειτουργία 15-16 Μαΐου και την Παρασκευή είμαστε πλέον σε θέση να υπογράψουμε τη συμβασιοποίηση του έργου των κόμβων της Αγίας Πελαγίας. Περιμένουμε την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής από τη Λατομική για να υπογραφεί η σύμβαση. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσει το έργο απρόσκοπτα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στο πολύπαθο έργο των κόμβων της Αγίας Πελαγίας και αφού χρειάστηκαν να περάσουν 10 μήνες από τη δημοπράτηση του έργου. Εάν όντως γίνει αυτό, εγώ πρώτη θα χειροκροτήσω και θα πω μπράβο. Είμαι εδώ από το 78 και το έχω ακούσει πολλές φορές. Κινδυνεύουμε καθημερινά. Και σήμερα συγκεκριμένα που ήρθαμε ταξί, την ίδια κουβέντα είχαμε με τον ταξιτζή. Γιατί μπαίνουμε νόμιμα παράνομα. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει ένα μικρό δρομάκι, θα πάτε οι ίδιοι να το δείτε, το οποίο εννοείται ότι δεν βολεύει και δεν εξυπηρετεί κανέναν, ούτε λεωφορεία, ούτε ταξιτζίδες. Επιτέλους να σταματήσουν τα τροχαία και να μην θρηνήσουν και θύματα. Και φοβόντουσαν να περάσουν τον κόμβο και επίσης σήμερα που είναι η εποχή της τεχνολογίας, βάζοντας στο Google το Drive, δεν σε έβγαζε από πουθενά στην Αγία Πελαγία. Σαν έβαζε στα βουνά. Ναι, γιατί απαγορεύεται να περάσεις αντίθετα την Εθνική Οδό. Το έργο είναι προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Στο επόμενο 15ήμερο ο εργολάβος θα μπορεί να εγκατασταθεί και να έχουμε σε πλήρη εξέλιξη πλέον την κατασκευή ενός έργου που η Κρήτη, το Ηράκλειο, το περιμένει εδώ και αρκετά χρόνια. Τα έργα του κόμβου της Αχλάδας εκτείνονται σε μήκος 940 μέτρων και του κόμβου της Αγίας Πελαγίας σε μήκος 624 μέτρων επί του ΒΟΑΚ. Όπως εκτιμάται, οι σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν σε έναν μήνα, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έναν χρόνο. Ευτυχώς θα γίνει. Τόσα χρόνια περιμένουμε εδώ πέρα. Μας έχουν γράψει 15 φορές ή πάνω και έχουν γίνει ατυχήματα και. Για να δούμε. Άμα δω τους πρώτους εργάτες και δουλεύουν εκεί πέρα, θα το πιστέψω. Εννοείται φέρει περισσότερο κόσμο. Όλοι βλέπουν τη συνεχόμενη λουρίδα, πατάνε γκάζι και φεύγουν. Την ίδια ώρα, στο τουριστικό θέρετρο, τοποθετούνται ομπρέλες και ξαπλώστρες, καθώς σε λίγες μέρες αναμένεται η άφιξη εκατοντάδων τουριστών. Όλοι ετοιμαζόμαστε με ρυθμούς ηλικιώδεις. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο τα πάντα θα είναι έτοιμα και όλοι ανοιχτά. Εδώ η περιοχή μας είναι ρωσοκρατούμενη. Πολλοί Ρώσοι, αλλά δεν υπολείπονται και οι υπόλοιποι, και οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι.